Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνέχεια στο The Voice. Θέλω να σα πούμε και εδώ που σημαίνει θα συνεχίσουμε στο The Voice. Να είστε καλά. Μακάρι, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κορίτσια, ελάτε μαζί μου. Άννα Αλμπάνη μαζί μα. Γεια σα. Ξανθιά, μα δεν σε γνώρισα. Τι ωραίο μαλλί. Thanks. Blondes have more fun. Τι ωραίο που είσαι. Γεια σα. Τι ωραίο. Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Είσαι καλά, ευχαριστώ. Ελάτε λίγο να χαζέψουμε με ωραία νυχάκια, γιατί η Άννα θα μας δείξει πολύ ωραία σχέδια για τα νύχια μας τώρα που λίγο ανοίγει και ο καιρός και έχουμε άλλη διάθεση. Και έχουμε εντελώς άλλη διάθεση, γι' αυτό αλλάζουμε και τα μαλλιά μας. Έχεις νιώσει, Άννα μου. Λίγο άνοιξη. Σχέδια τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε εμείς μόνες μας, σωστά. Και πολύ ενδιαφέρον και κάτι που δεν το έχουμε δείξει ποτέ στην ελληνική τηλεόραση. Έτσι. Και που δεν το ξέρει κανείς. Έτσι. Είναι λίγο μυστικούλη. Θα δούμε και φωτογραφίες, παρακαλώ, για να καταλάβετε για ποιο θέμα μιλάμε. Και αμέσως μετά θα τα δείξουμε. Τέλεια. Για να δούμε λοιπόν τι μας έχεις φέρει. Ωραία. Έχουμε φέρει μια τεχνική με την Tracy από τον Νύχι Νύχι, πάντα μαζί, γιατί όπου μιλάμε για Nail Art φέρνω και την Expert. Την όμορφη. Την Κορίνθια. Την Κορίνθια. Έχουμε φέρει κάτι ειδικά αυτοκόλλητα, το οποίο μπορούμε να τα φτιάξουμε στο σπίτι με τα ψαλιδάκια που έχουμε από τα παιδάκια μας. Τα ψαλιδάκια που έχουν τα παιδάκια μας στο σπίτι, ναι, και κόβουμε. Και θα σας δείξουμε πώς θα κάνουμε αυτά τα σχέδια εδώ πέρα. Γίνεται που τα αυτό με αυτό, zigzag nails, ναι, μόνες μας μπορούμε να τα κάνουμε. Αλλά υπάρχει και επαγγελματικός τρόπος που εμείς τα αγοράζουμε σε επαγγελματικά αυτοκόλλητα που τα έχω εδώ πέρα μπροστά από την Tracy. Έχω βάλει και εγώ ένα από τα επαγγελματικά αυτοκόλλητα πάνω στο δάχτυλό μου. Και αυτά μένουνε, δεν παθαίνει κάτι με το νερό. Θα σου δείξω πώς γίνεται. Πάνω από αυτά βάφουμε, αυτά τα ξεκολλάμε και μένει το design από κάτω. Έλα τώρα. Ναι, οπότε θέλεις. Έλα να ξεκινήσουμε. Αφού βάφεις, ωραία. Έλα. Να ξεκινήσουμε, έχουμε και τις συμβουλές γραμμένες. Γίνεται το επαγγελματικό. Αν εσύ έχεις όρεξη να μου περάσεις έτσι. Βεβαίως, μια ψιλοχοντρή πάνω από αυτό το νυχάκι εδώ πέρα που το έχουμε. Βάφω όλο. Ναι, κανονικά. Σε ένα λεπτάκι πας από πάνω και βάφεις πάνω από το αυτοκολλητό μου. Βάλε χοντρή στρώση, μην το φοβάσαι. Βάλε εκεί πέρα μπόλικο για να δείξουμε περίπου η τεχνική αυτή τι είναι όλο. Ο σκοπός είναι ότι βάλεις πάνω στο νύχι, ό,τι αυτοκόλλητο και να είναι. Τώρα τράβα, μπράβο. Και λίγο θα το. Τέλειο. Ωραία. Ό,τι κάνεις, αν μπορείς τώρα, Φέ, όπως είσαι, όπως είναι βρεγμένο, με προσοχή να μου τραβήξεις λιγάκι τα αυτοκολλητάκια. Μπορεί να σε βοηθήσει το τσιμπιδάκι. Με προσοχή, σιγά. Βλέπεις ότι μένει το ζιγζάκ πάνω. Εντάξει, είναι τέλειο, παιδιά. Το κόλπο είναι ότι αν φαίνεται. Δεν είσαι. Ναι. Εγώ, δεν ξέρω τώρα. Είναι τέλειο. Ναι, είναι εύκολο. Απλά πρέπει να είναι βρεγμένο το βερνίκι. Να το βγάλεις αμέσως. Για να το βγάλεις. Οπότε βγάλαμε και το άλλο, το αυτοκόλλητο που κρεμάει από εδώ. Έχω δεύτερο, ναι. Τράβα και αυτό. Τώρα αυτά τα αυτοκόλλητα είναι βινίλια. Και κάνεις ένα μανικιούρι το οποίο λέγεται Negative Space. Έχει πάρα πολλές ονομασίες αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και θέλω να μας δείξεις και προτάσεις να βλέπω. Τέλεια. Μ' αρέσει που έφερες καρέκλα για να δουλέψεις. Ναι, μ' αρέσει πολύ. Να σου πω, πώς μπορούμε όμως μόνες μας, γιατί είναι δύσκολο εμείς να βρούμε αυτά τα φωτά. Εδώ έρχεται η Tracy, θα σου εξηγήσει τα πάντα. Λοιπόν, παίρνουμε ένα ψαλιδάκι χειροτεχνίας από το βιβλιοπωλείο. Είναι πολύ απλό. Το έχουν τα παιδάκια και παίζουν. Τέλεια. Και με σελοτέιπ, εγώ έχω φέρει και χρωματιστά να είναι πιο παιχνιδιάρικο. Το κόβεις, αλλά για να είναι πιο εμφανές τηλεοπτικά, έφερα μαύρη ταινία. Ωραία. Για να μπορεί να το. Μπορείτε τέλος πάντων με όποια ταινία να το γίνεται. Κάνετε. Ωραία. Μην πολύ εύκολα. Στον ίχι μου, μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλεις να βοηθήσω εγώ. Είναι πολύ εύκολο. Τι κάνεις. Θα σου δώσουμε να το κάνεις. Ωραία. Λοιπόν, κόβεις. Με το σαλιδάκι που είναι από τα παιδάκια. Είναι αυτό έτοιμη. Που κάνω σου έχω φέρει έτοιμες ταινίες να δεις. Μπορείς να τις έχεις έτοιμες, να κόβεις και να βάζεις τα νύχια. Α, συγγνώμη, αυτά τα ψαλιδάκια κόβουν. Ναι, ζυγζάκ. Έχω φέρει και κυματιστό. Για χαρτί και ζυγζάκ. Ναι, και οτιδήποτε φτιάχνουν τα παιδάκια. Α, δηλαδή κόβουν ήδη με σχέδιο. Ναι, δηλαδή, δοκίμασέ okay. Το. Οπότε ήδη υπάρχει σχέδιο. Πάρε ένα κομματάκι εκεί, ναι. Να. Αλλά πρέπει να το τραβάς από την άλλη μεριά. Θέλει δύο άτομα. Θέλει παρέα αυτό. Από ότι τώρα έχει κάνει κύματα. Αυτό μετά μπορείς να το κολλήσεις πάνω στο νύχι και να κάνεις το ίδιο πράγμα που έκανες πριν. Βάψε μου τώρα μόνο την άκρη, αν θες. Με το ίδιο χρώμα. Ναι. Νομίζω, πρέπει να το πατήσω πολύ. Το πατάω. Λοιπόν, ναι, λίγο την ακρούλα μου μόνο τώρα βάψε, σαν να μου κάνεις γαλλικό. Και να πάει και πάνω, ναι, δεν πειράζει. Αλλά να είναι λεπτό, μην το φοβάσαι. Ωραία. Και από την άλλη μεριά, super. Τώρα με τρόπο, τράβα μου λίγο την ταινία χωρίς να κουμπίσει το βερνίκι. Παιδιά, το αγαπώ, είναι τέλειο. Σ' αρέσει το νεαρό, είτε σένα. Πάρα πολύ. Εμένα όλα μου αρέσουν τα γυναικεία. Και θα το βγάλεις προσεκτικά, μία, μπράβο. Και στο σπίτι, μπορείς να κάνεις γαλλικό. Τι
τέτοιο στυλ. Να πω κάτι. Άρα μπορώ να κάνω και γαλλικό βάζοντας μία ταινία απλή ίσια. Θυμάσαι αυτά που τα πουλάνε στο εμπόριο, που είναι για το γαλλικό. Ναι. Αυτά είναι για όσους δεν μπορούν να βάψουν γαλλικό εύκολα. Αυτά μόνοι τι είναι. Τους. Αυτά είναι πάλι στα σχολικά το αγοράζουμε. Αν είναι στα σχολικά το αγοράζουμε, αν θες να κάνεις πίσω μηνίσκο. Δηλαδή, το κολλάς εκεί. Βάφεις. Που είναι. Ναι. Πολύ απλό. Βάφεις όλο τον ήχο. Βάψε το να δεις. Βάφω όλο. Όλο. Μέχρι κάτω δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Πέρασε το όλο. Γιατί εγώ έγινα το πειραματόζω σήμερα. Πώς την πάτησα έτσι. Έλα, θα σε προσέξω. Περίμενε. Και κάνε εσύ τα μαγικά σου. Πιάσε και το πλαϊνό που φαίνεται στον κόσμο. Μπράβο, Φέι. Very good. Και με πρόσοχη, όταν είναι βρεγμένο, θα ξεκολλήσεις. Αν θέλεις με το τσιμπιδάκι καλύτερα κάτω. Έτσι, για να σε. Πιο professional, σιγά σιγά, μπράβο. Θα λέω πως σε ενοχλώ, όπως λέει η Αρμπάν. Σε ενοχλώ, είσαι εντάξει. Είσαι εντάξει. Σε πονάω. Σταμάτα να κουνάς το ξερό σου. Thank you. Και άλλε μας και το κυκλάκι. Παιδιά, είναι πολύ εύκολο. Ναι, εύκολα. Και μπορείς να κάνεις δηλαδή πολλά ντιζαϊνάκια στο σπίτι. Ωραία, να σου να προτείνω λίγο να κάνουμε κάτι άλλο. Με. Σε ένα γαλλικό, ναι, σε ένα απλό δηλαδή, mm-hmm, να βάψουμε με άσπρο, να κόψουμε μία ίσια γραμμή, γίνεται. Mm-hmm. Ναι, εσύ κάνε αυτό. Την ώρα που το κάνεις okay αυτό, μπορώ να δείξω κάτι άλλο γρήγορα. Εγώ θα πάρω το σελοτέιπ το απλό. Okay. Μπορείς με αυτό να το κάνει μια φίλη. Εννοείται ότι μπορείς να το κάνεις. Πολύ ωραία ιδέα. Αλλά υπάρχουν και στο εμπόριο και αυτά που είναι ήδη κομμένα σε γαλλικό. Και τελειώνει. 2 ευρώ. 2 ευρώ. Για περίπου 50 τεμάχια. Οπότε it's okay, δηλαδή για 2 ευρώ. Αλλά αν δεν έχει κάποιο κατάστημα κοντά σου και που μένει, εννοείται ότι μπορείς να τα κάνεις με σελοτέιπ ένα-ένα για να τα κόβεις. Να σου κρατάω καλύτερα. Ευχαριστώ. Τι άλλο θα μας δείξει. Λοιπόν, θέλω να σου δείξω κάτι με καθαρό ενόπνευμα που υπάρχει στο σπίτι και είναι καταπληκτικά. Αν δεις εδώ στην Tracy, sorry που σας κουνάω πάρα πολύ, ε. Εδώ είμαστε εντάξει. Τι ωραία που είναι εδώ αυτά, πώς θα τα κάνουμε. Είναι αυτό, αυτή η τεχνική εδώ πέρα που έχουμε δείξει. Καμιά φορά όταν το κάνεις σε τυρκουάζ νύχι, μοιάζει με τις τυρκουάζ τις πέτρες. Το κόσμο που φοράμε το καλοκαίρι, ναι, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Ανάλογα με το τι χρώμα βάση το κάνεις, θα σας δείξουμε πώς γίνεται αυτό. Χρειάζεσαι να έχεις ενόπνευμα. Το οποίο, ναι, καθαρό ενόπνευμα, το οποίο το έχω εδώ σε ένα μπουκαλάκι για να ψεκάζουμε. Ένα σπρέι μπουκαλάκι το έχω βάλει μέσα. Καθαρό ενόπνευμα είναι. Είναι ωραίο. Πιο είναι απ' όλα. Αυτό. Το ζιγζάκι, ναι, ή το μαρμάρισμα. Το μαρμάρισμα. Θυμάσαι στην εκπομπή την άλλη φορά είχαμε έρθει, είχαμε κάνει μαρμάρισμα μέσα σε νερό. Water marbling. Έχεις κάνει και εσύ. Και ναι, αν δεν το έχουν δει στο σπίτι, το έχουμε και στο web TV. Οπότε, αυτό που θα σας δείξω που είναι πολύ εύκολο. Χρειάζεσαι ένα μπολάκι με νερό για το σίδηρο, αποϊονισμένο, και βάζεις μόνο μία τελίτσα νερό εδώ μέσα, βερνίκι, που λέω νερό, sorry. Ό,τι χρώμα θέλεις. Ό,τι χρώμα θέλεις, να το. Θα ανοίξει αυτή η πύλια μέσα, το βλέπετε. Ψεκάζεις με το νερό. Με το ενόπνευμα. Με το ενόπνευμα. Και σπάει σε κομμάτια. Κουτάς ένα νυχάκι μέσα, Tracy, εσύ. Και βγαίνεις κατευθείαν. Και το design είναι πάνω στο νύχι. Παιδιά, απλά θα καθαρίσεις λίγο. Θα καθαρίσουμε και λίγο μπορείς να το κάνεις με χιλιάδες χρώματα. Για βγάλω το τώρα να δούμε πώς είναι. Στο καθαρίσω γύρω-γύρω όλο. Ναι. Θα στο καθαρίσει η Tracy τώρα όση ώρα κάθεται. Και εγώ θα σου κάνω ξανά παιδιά, για να το δει. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, αυτό το, ωραίο αυτή η φύ. Οπότε βάζεις μία τελίτσα μέσα. Είπαμε να μην το βάζουμε από πολύ ψηλά το μέσα. Είδες που διώχνει, ανοίγει όλη η πύλια. Ψεκάζεις με το ενόπνευμα. Ψεκάζεις, σπάει όλο το βερνίκι. Και όπως είναι σπασμένο το βερνίκι, μπορείς να μπεις με προσοχή μέσα, να πάρεις κομματάκι και να γυρίσεις και είναι το design πάνω στο νύχι. Για δείτε το λίγο, παιδιά, είναι τέλειο και είναι πάρα πολύ απλό. Που να σπάνε όλα και μπορείς να κάνεις όλο αυτό το ύψι. Γίνεται και σε ένα νύχι που δεν είναι βαμμένο ή πρέπει να το έχουμε βάψει. Έλα εδώ, έχουμε και βαμμένα σε μπλε, γιατί θέλω να κάνεις και εσύ ένα βουτένα μέσα, μέσα, βρες ένα κομμάτι. Έλα, θα βρω και λοιπόν, εγώ κομματάκια. Αυτό. Φέρες όπου έχεις κομμάτι, βούτυξε το ανάποδα. Πρέπει να ξανακάνω τη διαδικασία. Έχεις ήδη. Απ' την άλλη, έτσι, βούτα. Όλο, γύρισε το ανάποδα και είναι όλο το χωριστή, όλο το πλαϊνό σου, θα το καταλάβεις. Και σου κάνει όλο αυτό το μαρμάρισμα πάνω στα νύχια και βγάζεις πάρα πολύ ωραίο πατρόν σαν μάρμαρο. Ή αν το κάνεις σε τυρκουάζ νύχι πάνω, θα σου κάνει όλη αυτή την όψη σαν να είναι από τυρκουάζ πέτρες. Είναι, είναι και αυτό ωραίο, πάρα πολύ όμορφο, το έχει και η Tracy που της το έχουμε κάνει πάνω στο νύχι. Τσέκασε το λίγο, Φέι, εδώ. Με το ρίξε ένα, με ενόπνευμα, ένα από μακριά φτάνει. That's it. Γυρίζεις τον ήχι ανάποδα, το βάζεις μέσα, μακριά από όλο το κάτω μέρος, γυρίζεις και μένει όλο αυτό το effect που είναι σαν πέτρα. Πώς το λένε, σαν τυρκουάζ, πέτρα είναι. Είναι πάρα πολύ. Στεγνώνει, περνάς το κόκκι και το έχεις. Έχει κανείς αυτά είναι ωραία, είναι ενόπνευμα στο σπίτι. Πάρα πολύ όλα σα έδειξαμε. Έχει καμία νύχη εύκολο.
Τι είναι εύκολο. Εύκολο. Δικό μου. Εγώ το πειραματώζω. Περίμενε. Αυτό είναι το χέρι σου. Θα βάλω αυτό. Πού θα το βάλεις? Θα το βάλω από πάνω. Σαν γαλλικό. Ναι. Okay. Θα το βάλω από πάνω. Το έκανε ίσιο. Είναι θεόστραβο. Θεόστραβο είναι. Ναι, είμαι λίγο. Και λίγο γκαβί εγώ. Δεν πειράζει. Η Τρίση τα βλέπει πιο εγώ. Είσαι από όλες μας να το πιστεύεις. Τώρα. Τώρα καλύτερο, νομίζω. Είναι εδώ. Θα το κάνουμε μαύρο. Εντάξει. Δεν είναι το πιο τέλειο. Κλείνουμε, εντάξει. Πολύ λίγο. Sorry, George. Είναι λίγο στραβό. Δεν πειράζει. Στράβω το. Με προσοχή. Και να και ένα γαλλικό. Τις φέις. Τις φέις μαύρη. Ωραίο δεν είναι. Τέλειο είναι. Για πρώτο, it's okay. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσια. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Τέλειο. Μ' αρέσουν πολύ αυτά.